Λέτε ότι λύσατε αυτό το βουτσινά αυγή. Είμαι υπεύθυνη πωλήσεων σε μια εισαγωγική εταιρεία. Έχω την τύχη να δουλεύω ακόμα. Έχω την τύχη να είμαι σε μια εταιρεία που, παρόλο που έχει βάλει συνέτερο το κράτος με όλα τα κακώς κείμενα του κράτους, παρόλο που είναι σε ένα πολύ εχθρικό περιβάλλον, δεν έχει χρησιμοποιήσει την κρίση για να μας κόψει μισθούς και να διώξει υπαλλήλους κτλ. Όταν ερχόμουν εδώ, ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Έφτιαχνα στο μυαλό μου διάφορα σενάρια, σας πω εκείνο, σας πω το άλλο, το παράλληλο, συγκέντρωνα ερωτήσεις από φίλους, συγγενείς κτλ. Φτάνοντας εδώ, λοιπόν, διαπιστώνω ότι η απαντήση είναι προκάτ. Ό,τι και να σας ρωτήσω, το έχετε ένα φορμάτ όλο μαζί. Θα μου πείτε τη συγκεκριμένη απάντηση, εσείς θα φύγετε ικανοποιημένος και εγώ θα είμαι ακόμα φουντωμένη. Δεν σκοπεύω, λοιπόν, να μπω στη διαδικασία. Πάω να σας ρωτήσω δύο πραγματάκια. Όσον αφορά τις συντάξεις, καταρχήν θαυμάζω τον κύριο. Εγώ δεν θα είχα το κουράγιο καν να το αντιμετωπίσω έτσι. Ο αδερφός μου είναι αμαία, ο οποίος έπαιρνε το επίδομα της πρόνοιας τα τελευταία 40 χρόνια. 30-25. Τα τελευταίο καιρό του ζήτησαν να περάσει από τα ΚΕΠΑ για να πιστοποιήσει την αναπηρία του. Πήγε λοιπόν στο ΚΕΠΑ, όπου του ζήτησαν κάποιες περαιτέρω εξετάσεις, προκλητά δυναμικά γιατί είναι κοφός, όπου μέχρι να τις προσκομίσει η μητέρα μου τις εξετάσεις αυτές, είχε βγει και η απόφαση ότι δεν έχει αναπηρία πάνω από 50%, άρα δεν είναι δικαιούχος του προνοιακού επιδόματος. Αυτό από τον περασμένο Νοέμβριο. Κάνοντας την ένσταση η μητέρα μου, λοιπόν, και εφόσον δικαιώθηκε ο αδερφός μου, γιατί έχει πάρει ποσοστό αναπηρίας 85%, άρα είναι δικαιούχος του επιδόματος, και εδώ βάζω το δόλο από μεριάς του κράτους, με επίγνωση αυτών που σας λέω αυτή τη στιγμή, τη λέξη δόλος, ξέρω και τις συνέπειες που μπορεί να υπάρχουν σε αυτή τη λέξη. Ο αδερφός μου, λοιπόν, πιστοποιήθηκε με 85% αναπηρία, 100% κοφός, με συνοδό νόσημα. Και σήμερα που πήγε για να εισπράξει τα χρήματα ή για να βεβαιωθεί ότι θα πάρει τα χρήματα, του είπαν ότι τα αναδρομικά δεν θα τα πάρει, αλλά θα πάρει από το Σεπτέμβριο μέχρι όταν πληρωθεί, διότι δεν ήταν ανάπηρο για το μεσοδιάστημα. Εγώ αυτό το θεωρώ απάτη από μεριάς του κράτους, απάτη, και το θεωρώ ντροπή, ειδικά για τα άτομα με αναπηρία, διότι τα άτομα τα συγκεκριμένα χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας και προστασίας. Δεν είμαι αμαία, είμαι αρτιμελής, παλεύω για τη ζωή μου. Και αυτά που ήθελα να σας πω είναι το εξής. Τελειώνω, κύριε Χατζηνικόλα, πολύ γρήγορη. Κοιτώντας στα μάτια έναν άνεργο από 45 ετών και άνω, μπορείτε να του πείτε κάτι για την καταδίκη που του έχετε κάνει εσείς σε αεργία για το υπόλοιπο της ζωής του? Όχι. Μπορείτε να πείτε κάτι σε μένα που στα 48 μου χρόνια καλούμε να συντηρίζω μια τετραμελή οικογένεια με έναν μισθό και να λέω ευχαριστώ στον εργοδότη, γιατί τον ευχαριστώ, γιατί το παλεύει και αυτός μαζί με μένα? Δεν έχετε να μου πείτε κάτι, γιατί ό,τι και να μου πείτε θα είναι ψέμα από μεριά σας, γιατί βλέπω όλες σας τις απαντήσεις ότι έχουν μια συγκεκριμένη φόρμα. Μέχρι να τελειώσει η εκπομπή και να σηκωθείτε να φύγετε από εδώ. Και θέλω να πω ένα τελευταίο και σας αφήνω. Σήμερα κυδεύτηκε ένα κοριτσάκι 13 ετών από αναθυμιάσεις από μαγκάλι. Σας θεωρώ ηθικό αυτούργο εσάς και όλους τους συνυπεύθυνους όταν υπογράφετε αυτές τις αποφάσεις με την Τρόικα, με μια άνεργη μάνα 3 μήνες χωρίς ρεύμα και έβαλε μαγκάλι να ζεστάνει το παιδί της. Κυδεύτηκε το παιδί σήμερα, είστε ηθικός αυτούργος. Και θέλω να ρωτήσω αν κοιμάστε τα βράδια. Εγώ στη θέση σας δεν θα κοιμόμουν, θα είχα εφιάλτες από τις τύψεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι εσάς, τον κύριο Χατζηνικολάου που μου έδωσε το βήμα. Εσάς προσωπικά δεν σας δέχομαι ούτε σαν υπουργό, ούτε σαν υπουργό μου. Θεωρείτε ότι νομιμοποιήσετε με την πολιτική την οποία κάνετε? Έχετε λαϊκή εντολή για αυτό που κάνετε? Είναι ντροπή σας και εσάς και της κυβέρνησης και όλων όσων συνυπογράφουν αυτά της Τρόικας. Ντροπή και έσχος. Δεν θέλω απάντηση από μεριά σας.